επιστρέψει με βορεινό αέρα, έχω να σου πω. Η νύμφη του βορρά είναι μέσα μου. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Ναι, σας ζωή του φυσικά. Εδώ με παράξενα, με περίεργα, με διαφορετικά, με ενδιαφέροντα, με αυτά που μας κάνουν λίγο να γελάμε, να απορούμε, να αναρωτιόμαστε. Άλλο πάλι και τούτο. Ναι, λοιπόν, αυτό το ένθετο το οποίο εμένα μου φτιάχνει τη διάθεση. Ελπίζω να τα καταφέρουμε και να τη φτιάχνει και σε εσάς. Και ξεκινάμε την αντίστροφη μέτρηση από το νούμερο 5. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είσαι χειμερινός κολυμβητής, αν το έχεις τολμήσει ποτέ, αν το έχεις καταφέρει ή αν απλά τρέμεις και σου ανεβαίνει τρίχα κάγκελο σαν εμένα μόλις βλέπω νερό, κρύο και χειμώνα. Λοιπόν, στη Ρωσία δεν νιώθουν τίποτα και μάλιστα σπάνε ρεκόρ, παγκόσμια ρεκόρ, γιατί το αγόρι αυτό που βλέπεις εδώ λέγεται Ιγκόρ Ζίκιν, βρίσκεται σε μία περιφέρεια της Μόσχας και αποφάσισε να καταρρύψει το ρεκόρ των 100 μέτρων χωρίς κανένα εξοπλισμό, απλά με το μαγιό του, με μία ανάσα. Με μία ανάσα, παιδιά, 100 μέτρα κάτω από το πάγο, το βλέπετε εδώ. Μπαίνει, κάνει την προετοιμασία του κανονικά, ετοιμάζεται με όλη τη στολή, κάνει τα δοκιμαστικά ξανά, μέσα έξω και μετά τα βγάζει όλα. Κρατάει το μαγιό του, βουτάει με την ανάσα του κάτω από το πάγο και τα καταφέρνει για 100 μέτρα. Εγώ 100 μέτρα, ούτε το καλοκαίρι δεν μπορώ να κάνω, δεν ξέρω πώς το έκανε. Αλλά είναι φοβερός, είναι ο Ιγκόρ Ζίκιν, είναι 40 ετών, προπονητής κολύμβησης και είπε ότι δεν έχει κάνει καμία μα καμία προετοιμασία. Ήτανε απλά τη στιγμή και αποφασίσαν να το κάνουν και έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ και μπράβο του. Αυτά τα περίεργα και λίγο κρύα από τη θέση νούμερο 5. Άρε Ρωσία, βρε παιδί μου, με τους πάγους σου. Λοιπόν, και συνεχίζω πιο τροπικά, πιο ασιάτικα, στη Βιρμανία, στο Μιανμάρ, που μία δασκάλα αεροβικής αποφάσισε να κάνει κάτι το διαφορετικό. Να στείλει βίντεο με ασκήσεις αεροβικής στα παιδιά της, τα παιδιά τα οποία παρακολουθούν το μάθημά της τέλος πάντων εξ αποστάσεως. Και χωρίς να το καταλάβει, την ώρα που αρχίζει και κάνει και πέρα και δόθε, γίνεται κανονικά εκείνη τη στιγμή πραξικόπημα. Και χωρίς να έχει καμία αντίληψη του γεγονότος, λαμβάνει και μέσα από το βίντεο όλη την αρχή του πραξικοπήματος και το βρίσκεται όλο στη θέση νούμερο 4. Ατάραχη, κανονικά. Λοιπόν, δείτε το βίντεο, το κορίτσι είναι έτοιμο. Ξεκινάει να κάνει αεροβική. Πέρα δόθε, πάμε. Και ένα, και δύο. Και χοροπηδάει και με διάθεση. Και αρχίζουν και πηγαίνουν, έρχονται τα φορτηγά από πίσω, τα αυτοκίνητα. Ξεκινάει το πραξικόπημα. Γίνονται διάφορες στιγμές περίεργες. Και οι πρώτες στιγμές του πραξικοπήματος, το οποίο έγινε την Κυριακή 31 του Γενάρη. Και αυτή δεν έχει αντιληφθεί τίποτα από το γεγονός. Χορεύει εκεί ατάραχη και γίνεται το βίντεο φυσικά viral, όχι απλά στο Μιανμάρ και στη Βιρμανία, αλλά σε όλο τον κόσμο. Πάντως εντάξει, αυτό είναι, να είσαι στο δικό σου κόσμο, στη δική σου φούσκα. Γιατί όχι. Έχει ρυθμό πάντως, ε. Όχι, δεν το έχω εγώ. Δεν είμαι. Εγώ και το aerobic, δεν. Λοιπόν, και συνεχίζουμε στη θέση νούμερο 3. Πήγε. Έκανε μία ληστεία και κατηγορείται. Αλλά λόγω των περιοριστικών μέτρων, πλέον τα δικαστήρια γίνονται αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό και μάλιστα στις ΗΠΑ εξ αποστάσεως και μέσα από βιντεοκλήσεις. Έτσι λοιπόν, ο κατηγορούμενος για ληστεία λαμβάνει την κανονική δίκη που θα έπρεπε μέσω όμως βιντεοκλήσεων. Και εκεί που ξαφνικά είναι έτοιμος, τη βλέπεις εδώ την κυρία, είναι δικαστής. Και από ό,τι φαίνεται τον μάγεψε. Τον έκανε να φτερουγίζει η καρδιά του. Κάτι έπαθε μόλις την είδε και ξεκινάει η δίκη. Θα το δείτε τώρα στο βίντεο. Και ξεκινάει η δίκη και τον εμφανίζουν εδώ μπροστά το κατηγορούμενο για να ξεκινήσει κανονικότατα η δίκη έτσι όπως πρέπει. Και μόλις βλέπει τη δικαστήνα, να το πούμε και λαϊκά, παθαίνει σοκ. Και λέει, you're gorgeous, you're beautiful, είστε πανέμορφοι, είστε τέλεια, ευχαριστώ που έχω εσάς, κυρία δικαστής. Έχει τρελαθεί κυριολεκτικά, έχει φαμποθεί από την ομορφιά της και έχει ξεχάσει κιόλας ότι κατηγορείται, έτσι. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται η δικαστής ήταν πάρα πολύ σωστή, τη λένε Ταμπίθα Μπλάκμον και η ομορφιά της έχει σχολιαστεί κι άλλες φορές και ο Δημήτρης Λούις, ο οποίος ήταν ο ληστής και κατηγορήθηκε, πήρε και το, έτσι, πώς να το πω, την εγγύησή του, το όριο εγγύησης, 5.000 ευρώ για να βγει ελεύθερος. Οπότε καταλαβαίνεις το φλερτ εκεί. Αχ, Δημήτρη μου, δεν σε δικαιώνει με άλλα λόγια. Και πάμε στα βορεινά και στη θέση νούμερο 2.
Όλα τα τρελά ξεκινάνε στη Θεσσαλονίκη. Πόσες φορές θα σου το πω. Είναι μια πραγματικότητα αυτό, το βλέπετε και μόνοι σας. Έτσι λοιπόν στη Θεσσαλονίκη, μάλιστα στην Άνω Τούμπα, εκεί που βρίσκεται το γήπεδο του ΠΑΟΚ, κοντά στη Λαμπράκη, λοιπόν κάπου εκεί, ξαφνικά εκεί που περνάνε οι περαστικοί με τις μάσκες του σιγά σιγά με τη μετακίνηση 6, τσουπ, λοιπόν και κάποιον άλλον. Δεν είναι πολίτης, δεν είναι απλός άνθρωπος, είναι το αγριογούρνο. Παιδιά, ένα αγριογούρνο, δεν ξέρουμε καν πώς έγινε αυτό, αφέθηκε ελεύθερο και έκανε βόλτες κανονικά στη Τούμπα. Πάνω κάτω. Πήραν τηλέφωνο λοιπόν την αστυνομία υπεραστική και δεν ξέραν τι να κάνουν και βρέθηκε αστυνομικός από την ομάδα δράσης να προσπαθεί να συλλάβει το αγριογούρνο. Αυτό και αν δεν έχει ξαναγίνει. Φυσικά, ανέλαβε η δράση για άγρια ζώα, η φιλοζωική με άλλα λόγια. Και το αγριογούρνο σας λέω ότι είναι πάρα πολύ ασφαλή και ας ήταν έτσι εισβολέας της Τούμπας. Και συνεχίζουμε με μία άλλη εισβολή. Σε γήπεδο αυτή τη φορά και φεύγουμε για το αγαπημένο NBA και για τη θέση νούμερο 1. Παίζουν λοιπόν οι Lakers με την Atlanta Hawks και ξέρεις τον αγαπημένο LeBron James εκεί με τους Lakers, ο οποίος είναι ο στάρ, ο βασιλιάς του μπάσκετ. Και ξαφνικά εκεί που γίνεται ο αγώνας, ξεκινάνε να βρίζουν, να φωνάζουν, να γίνεται σπανικός, να έχουν πάθει όλοι σοκ, να λένε μα τι έγινε. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι είπε η κυρία, της οποίας το όνομα δεν γνωρίζουμε, ο LeBron James έτσι ξαφνικά μέσα στον αγώνα λέει, έβρισε τον άντρα της. Τρελάθηκε αυτή, σηκώθηκε πάνω και άρχισε να τον στολίζει από πάνω μέχρι κάτω τον LeBron James, ο οποίος τι να κάνει, ανταπέδωσε, έρχεται η ασφάλεια, τη μαζεύει, τη βγάζει έξω από το γήπεδο και αυτή από ό,τι φαίνεται είναι πολύ γνωστή στα social. Βάζει και το σωστό. Το φίλτρο που είναι για την ύβρις, ξέρεις, γιατί ξέρεις ότι αυτό θα παιχτεί μετά στις ειδήσεις. Οπότε λες, ας είμαι κι εγώ έτσι όπως πρέπει και ξεκινάει να βγάζει βίντεο και να λέει όλη την ιστορία και να εκμεταλλεύεται όλο το γεγονός για δημοσιότητα. Το πιο αστείο, πέρα από τα μπιπ-μπιπ τα οποία ακούτε, οπότε καταλαβαίνετε περί τίνος γίνεται, είναι ότι μετά δίνει κάποιες δηλώσεις ο LeBron James με τον αγώνα και πολύ χαρούμενος, σαν να μην συνέβη τίποτα. Να το. Λέει ο LeBron James, έβριξε τον άντρα μου. Μπλεφαρίδα κάγκελο όμως, Μπράβο. Λοιπόν, αυτή πήγε να υπερασπιστεί τον άντρα της, τα κατάφερε, έγινε και αρκετά γνωστή και ο LeBron James μετά στις δηλώσεις βγαίνει και λέει ότι εμένα μου άρεσε που επέστρεψαν οι οπαδοί στα γήπεδα. Σαν να μην έχει καμία αντίληψη του τι έγινε. Τι να κάνουμε, αυτά έχει, δεν το περιμέναμε, σοκαριστικό γεγονός, αλλά αυτές οι αντιπαραθέσεις είναι τη στιγμή. Άμα βράζει το αίμα σου, τι να κάνεις. Λοιπόν, επιστρέφω στη Χριστιάνα και στο Λευτέρη, φυσικά εδώ, στο καλό μεσημέρι, για πολλά ακόμα viral.